Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν, σε όλους. Είδαμε το exit poll, μεσολάβησε χρόνος, είναι τι ώρα, πάνω πέρα από τις 9 η ώρα. Οπότε υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό πια και επικρατείας, αλλά και για δωδεκάνησα. Τα σχόλιά σας. Πανευτυχής, η Ελλάδα προχωράει μπροστά, γυρά σταθερά και τον πειρά, με Κυριάκο Μητσοτάκη. 40% στην επικράτεια, 40,1% μας έδειχνε προηγουμένως, 41% και στο 57% της επικράτειας, αλλά η 12η έχει αγγίξει το 50%, είναι το πιο μεγάλο ποσοστό όλων των περιφερειών και των 13 περιφερειών και η Κάλυμνος το πιο μεγάλο ποσοστό που είναι πάνω από 50%. Όλα τα τμήματα έχουν 53% με 54% μέχρι στιγμή. Και περιμένουμε να τα συγκεντρώσουμε, να τα ομαδοποιήσουμε και να τα ενοποιήσουμε στο τέλος για το τελικό αποτέλεσμα. Στην Κάλυμνο, σας προκύπτει ότι τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση? Μας προκύπτει στην Κάλυμνο η μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μετράει η πρώτη Κυριακή, καταγράφει τις δυνάμεις μας. Καταγράφει... είναι δημοσιευμένο, είναι για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια η Νέα Δημοκρατία, μετά από την ίδρυσή της το 1994, να έχει φέρει αυτό το ποσοστό. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είμαι πρόεδρος. Φαίνεται, ξέρετε ότι είσαστε πολύ χαρούμενος. Δεν μπορώ λοιπόν, να το πρέπει. Σε πόση ώρα λέτε ότι θα έχουμε έτσι και περισσότερο όσον αφορά και τους σταυρούς? Νομίζω σε μία ώρα με μία μισή θα έχουμε. Ποιος είναι μπροστά από τους βουλευτές μας? Είναι και οι τέσσερις βουλευτές μας ακριβώς σε μία ευθεία. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Στα 17 τμήματα από τα 44. Για πείτε μου κύριε Πρόεδρε, το περιμένατε ή περιμένατε ότι η ψαλίδα ήταν... Όλα είναι δίκαια. Περιμένατε αυτή τη μεγάλη διαφορά? Μεγάλη διαφορά, τόσο μεγάλη όχι. Όλοι λέγαμε για 36 με 38 είναι η Δημοκρατία και καταγράφει 41% αυτή την ώρα. Έπαιξαν δηλώσεις των τελευταίων ημερών? Ναι, έπαιξε και η δήλωση του Χατρούκαλου. Βεβαίως, όλοι εμείς οι ελευθεροί επαγγελματίες θα το μαυρίζαμε σε όποιο κόμμα και να είμαστε. Ακούσαμε. Θα πηγαίναμε ανάποδα με τον πρώτο δηλαδή. Κόμμα και να είμαστε και ακόμα ένα μικρό κόμμα με τη δήλωση του Χατρούκαλου θα πηγαίναμε με τον πρώτο. Ακούγαμε. Και όλοι οι βιοτέχνες εμπόροι ψηφίσανε πάνω από 50%. 90 και. Σιγαλό. Ναι, όχι, είχε βγει νωρίτερα μια μέτρηση. Είναι ο εφιάλτης του εμπόρου το ΕΦΚΑ, να ανέβει στο 20% της κλίμακας των καθαρών εσόδων. Να σας θυμίσω ότι πολλοί σποκέμποροι που κάνουν εξαγωγές και έχουν μεγάλα ανοίγματα σε τζίρο, χωρίς να είναι τα καθαρά έσοδα, έχουν καταγράψει το 16, 17, 18, αν θυμάστε, πληρωμή μόνο ΤΕΒΕ 22.000 και 23.000. Μάλιστα. Οπότε αυτό ήθελε να επαναφέρει, ήταν η κρυφή ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ, το καταδίκασε όλος ο εμπορικός κόσμος. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται παρακάτω? Τώρα πάμε για τη μεγαλειώδη νίκη. Νομίζω ότι θα τηρηθεί το Σύνταγμα να διερευνηθούν οι εντολές από όλα τα κόμματα. Κόμμα κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κανένας εκτός τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα το θελήσει, πιστεύω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλει καθαρή εντολή τετραετίας, καθαρή εντολή για την Ελλάδα ψηλά, για την Ελλάδα μπροστά και τολμηρά βήματα για μεταρρυθμίσεις. Ψηφιακή όλη η Ελλάδα. Μάλιστα. Οι εκπλήξεις των μικρών κομμάτων πώς σας φάνηκαν? Έκπληξη μόνο η νίκη. Η νίκη έφερε έκπληξη. Το κόμμα αυτό το νίκη πραγματικά είδαμε καταγράφει στα καλύμνικα τμήματα 20 και 30 και 40 σταυρούς. Αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον. Δεν μπαίνει από ό,τι βλέπουμε στη Βουλή. Δεν το έχουμε διερευνήσει ακόμα ποιο κομμάτι μας είναι, γιατί είναι σίγουρο δικό μας κομμάτι, είναι της δεξιάς. Είναι δηλαδή από το κέντρο και δεξιά αυτό το κομμάτι. Ναι. Τι κομμάτι είναι και τι ακριβώς εκφράζει και τι θέλει να πει, δεν το έχουμε διερευνήσει ακόμα. Νομίζω ότι θα διερευνηθεί και αυτό το κομμάτι για να δοθεί λύση και σε αυτούς τους ανθρώπους τι πρόβλημα υπάρχει. Άλιστα. Πρέπει να υπάρχει κάποιο κενό, το οποίο ο Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που διορθώνει όλα αυτά τα λάθη που βρίσκει μπροστά του και ομαλοποιεί μια κατάσταση. Παραδέχεται αν κάνει κάποιο λάθος και έρχεται και το διορθώνει. Γι' αυτό νομίζω ότι το εκτίμησε και ο λαός και ψήφισε σήμερα με τόσο μεγάλη διαφορά. Η νύχτα είναι μεγάλη. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν είχαμε την ενισχυμένη ευρωλογική, τον κανονικό νόμο που είχε η Ελλάδα για πολλές δεκαετίες, σήμερα θα μιλούσαμε για μια πανηγυρική νίκη της Νέας Δημοκρατίας του 60%. Τόσο καταγράφεται με την ενισχυμένη αναλογική. Δηλαδή, μιλάμε για 180 έδρες. Δυστυχώς όμως,
το μοντέλο των αριστερών και το μοντέλο της απλής αναλογικής έρχεται να αφήσει τη χώρα για ακόμα ένα μήνα στην αναμονή, το οποίο θα αρκεί ο λαός να τιμωρήσει πάλι με πολλές μονάδες παραπάνω. Είδομε, η νύχτα είναι μεγάλη, αλλά μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να δούμε τα τελικά αποτελέσματα και την οριστική πια εικόνα. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο που τίμησε την αξιοσύνη, την πρόοδο, την τολμηρότητα και την σταθερότητα ενός ανθρώπου που ήρθε, ενίσχυσε τα σύνορά μας και τίμησαν και τα νησιά, ακριβοδίκαια αυτό τον εξοπλιστικό μηχανισμό που μόνο η Νέα Δημοκρατία ήταν ικανή να φέρει σε πέρας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πολύ.